Μίδας. Αυτό είναι το κύριο αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της Ρωσίας. Το αεροσκάφος Ιλιούσιν IL-78 ξεκίνησε να λειτουργεί το 1984 στην Σοβιετική Πολεμική Αεροπορία. Ωστόσο, μετά από αρκετές εκδόσεις, αποτελεί ως και σήμερα ένα ικανότατο αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού. Το Ιλιούσιν IL-78, λοιπόν, είναι ένα σοβιετικής προέλευσης εναέριο τάνκερ που λειτουργεί ως αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού. Στην πραγματικότητα, αποτελεί μια τροποποιημένη έκδοση του στρατιωτικού μεταγωγικού μεγάλης μεταφορικής ικανότητας Ιλιούσιν IL-76MD, εξοπλισμένη με ντεπόζιτα καυσίμου στο τμήμα που κανονικά μεταφέρονταν το φορτίο, όπως επίσης και με εξωτερικές ακάτους για εναέριο ανεφοδιασμό. Το αεροσκάφος εκτέλεσε την πρώτη του πτήση το 1983 και υιοθετήθηκε από την Σοβιετική Πολεμική Αεροπορία το 1984. Το αεροπλάνο ξεκίνησε να χρησιμοποιείται επίσημα το 1985 με τους δυτικούς να το αποκαλούν Μίντας, που σημαίνει Μίδας. Συνολικά παράθηκαν 56 μονάδες συμπεριλαμβανομένων διάφορων εκδόσεων. Το 1989 οι Σοβιετικοί το εξήγαγαν στη Λιβύη. Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο στόλος από Ιλιούσιν IL-78 μοιράστηκε σε Ρωσία 35 μονάδες και Ουκρανία 21 μονάδες. Σήμερα το αεροσκάφος αποτελεί το κύριο μέσο εναέριου ανεφοδιασμού για τη Ρωσία. Μέχρι το 2019 η χώρα επιχειρούσε 19 τέτοια αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων 5 IL-78, 10 IL-78Mi και κάποιες μονάδες από νεότερες εκδόσεις. Η Ουκρανία είτε μετέτρεψε τα δικά της IL-78 σε μεταγωγικά, είτε τα πούλησε σε ξένες χώρες. Τελικώς, το Κίεβο δεν διέθετε κανένα από αυτά τα αεροπλάνα. Από την άλλη, οι νεότερες εκδόσεις των IL-78 προσφέρονται ακόμη από την Ρωσία σε ξένους πελάτες. Η Ινδία αγόρασε σχετικά πρόσφατα μία παρτίδα 6 IL-78MKI. Το IL-78 διαθέτει δύο ντεπόζιτα καυσίμου στην άτρακτό του, τα οποία συνολικά χωράνε 118 τόνους καυσίμου. Σε αυτό το νούμερο περιλαμβάνεται το καύσιμο που μεταφέρει το αεροπλάνο, αλλά και το καύσιμο που καταναλώνει. Το ρωσικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού μπορεί να μεταφέρει 42 τόνους καυσίμου σε απόσταση έως 1.000 χιλιόμετρων, 24 τόνους σε βεληνικές 2.000 χιλιόμετρων και 15 τόνους σε εμβέλεια 3.000 χιλιόμετρων. Το IL-78 είναι εξοπλισμένο με 3 μονάδες εξωτερικού ανεφοδιασμού UPAZ-1. Κάθε μία από τις μονάδες αυτές βρίσκεται κάτω από κάθε φτερό, ενώ μία βρίσκεται ακριβώς κάτω από την άτρακτο. Το αεροσκάφος ως αποτέλεσμα μπορεί να ανεφοδιάσει ταυτόχρονα 3 μαχητικά αεροσκάφη. Κάθε μία από αυτές τις μονάδες UPAZ-1 μπορεί να μεταφέρει 500 με 600 λίτρα καυσίμου ανά λεπτό. Συνολικά μπορούν να μεταφέρονται 2.200 λίτρα ανά λεπτό. Το αεροπλάνο μπορεί να ανεφοδιάσει και τη νύχτα. Η ταχύτητα που διατηρεί κατά την μεταφορά καυσίμου σε μαχητικά είναι 430 με 590 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ένας πλήρης ανεφοδιασμός κρατά περίπου 15 με 20 λεπτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.